Γεια σας παιδιά, έφερα στο λέει πάνω ένα πακέτο συλλεκτική. Το συγκεκριμένο το πήρα χάρη στο φίλο του Δημήτρη, γνωστό και ως Evergamer. Τσεκάρετε το κανάλι του, θα βγει σαν καρτέλιτσα στο πλάι κάπου εδώ. Το συγκεκριμένο το ανοίγω περίπου 6 μήνες μετά από την ώρα που έφτασε στα χέρια μου. Ναι, είναι η αλήθεια, δεν τρέπομαι να το πω. 6 μήνες είναι μέσα σε αυτό εδώ το πακέτο. 6 μήνες στη ζελατίνα και περιμένει να ανοιχτεί. Μπορεί να μην υπάρχει πια, δεν ξέρω. Απλά ήθελα, πέσανε πάρα πολλά και δεν ήξερα πότε ήταν ο κατάλληλος καιρός να το ανοίξω και πήγαινε πίσω. Οπότε λέω, τι κάθομαι, σε μια φάση γυρνάω, το βλέπω, με κοιτάει, το κοιτάω. Μου λέει, άνοιξε με, όχι εντάξει, δεν μου το πω αυτό. Τέλος πάντων, είναι συλλεκτική. Αν σας πω ότι έχω ξεχάσει από ποιο παιχνίδι είναι, δεν νομίζω να με κατηγορήσετε, νομίζω θα με καταλάβετε. Το είχαμε πάρει προσφορά 7 ευρώ. Όλο αυτό το πακέτο, όλο αυτό το όμορφο πράγμα 7 ευρώ. Θα κοροϊδέψετε, αλλά υπήρξε μια περίοδος, ειδικά στο Σεπτέμβριο περίπου, που όλα τα πράγματα έρχονταν, βρίσκαμε τρελές συλλεκτικές με 7-10 ευρώ. Έχω δείξει κι άλλες στο κανάλι, στο ίδιο πλαίσιο και μοτίβο είναι και αυτή. Αλλά ας πάμε να κάνω την τομή. Γι' αυτό σας λέω, όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε με το συγκεκριμένο. Να θυμηθώ κι εγώ ποιο είναι. Αχα, Space Marines είναι. Και αν δεν με πιστεύετε, όποιος δεν με πιστεύει, εδώ πέρα σας βάζω και την απόδειξη, ελπίζω να το βλέπετε, τι γράφει. Βασικά 6.25, είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Βασικά ψέματα, 6.25 χωρίς το ΦΠΑ, με το ΦΠΑ πήγε στα 7.75. Είναι από το κατάστημα Cosmo Market, δεν με ενδιαφέρει, κάνω, δεν κάνω διαφήμιση, Klein Mind. Ούτως ή άλλως, πέρασε πόσος καιρός, μπορεί να μην υπάρχει και πλέον. Ας σηκώσω όμως την κάμερα πιο ψηλά να μπορείτε κι εσείς να τη βλέπετε καλά την τέτοια, την τεράστια το πακέτο. Εδώ πέρα έχουν περισσέψει από κάτι άλλα παιχνίδια. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι Space Marine Collector's Edition THQ PC DVD ROM. Τεράστιο πακέτο, όμορφο πακέτο. Βέβαια, αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να το κρατήσω σφραγισμένο, αλλά μέχρι τώρα το κράτησα, αλλά δεν πειράζει. Και μετάνιωσα που δεν πήρα και δεύτερο. Αλλά ναι. Ψαχτείτε, παιδιά, να ψάχνετε. Να τσεκάρετε προσφορές, να ρωτάτε φίλους. Καμιά φορά τα περισσότερα από αυτά, να σας πω την αλήθεια. Ας πούμε, να, αυτό μου το είπε ο Δημήτρης ο Evergamer. Υπάρχουν κάποιες άλλες συλλεκτικές. Μία μου την έφερε ο αδερφός μου. Άλλοι μου έστειλαν στο Facebook, μου λένε Κώστα, υπάρχει αυτή εδώ. Τσεκάρε την 5, 10, 15, 20 ευρώ. Οπότε, ναι. Αυτό είναι, βλέπουμε στο πλάι, μου αρέσει πάρα πολύ το εικαστικό, ανάγλυφο, σαν βιβλίο είναι. Από πίσω είναι τα περιεχόμενα της συλλεκτικής, αλλά δεν θα ασχοληθώ παραπάνω με αυτά, θα τα δούμε ένα προς ένα τι περιλαμβάνει το πακέτο. Space Marines Collector's Edition, αν δεν χτύπωσε και τόσο πολύ το φως από εδώ πέρα, αλλά δεν μας πειράζει αυτό. Και πάμε να δούμε τι θα δούμε μέσα στο πακέτο. Όμορφο εικαστικό, Space Marines δεν έχω παίξει, Warhammer 40.000 είναι. Το Warhammer που έχω παίξει εγώ είναι από το Total War, οπότε ναι, δεν έχω μεγάλη εμπειρία σε Warhammer εκτός από αυτήν. Και πάμε να δούμε, ας μην είναι στη μέση το κουτί, είναι σαν βιβλίο. Είναι πραγματικά σαν να είναι βιβλίο, το βλέπετε, Warhammer Space Marine Collector's Edition, είναι αυτό εδώ. Εντυπωσιακό, έχει εδώ και Μ' αρέσει η λεπτομέρεια, δείτε. Εδώ στις γωνίες, δεν θυμάμαι πώς λέγονται. Είναι τα δεσίματα που έχει ένα βιβλίο, που είναι εντυπωσιακό. Έχω δει ένα super τυπά στο YouTube, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, ο οποίος ασχολείται με barbaric games και με σε αυτό το είδος περίπου. Ο οποίος έχει αγοράσει όλα τα βιβλία, τα original τα βιβλία του Warhammer και όλης της σειράς, το οποίο νομίζω είναι αρκετά. Και είναι, όντως, σκεφτείτε αυτό το πράγμα σε πραγματικό βιβλίο και νομίζω και 2 και 3 φορές αυτό το πράγμα σε πραγματικό βιβλίο. Τέλος πάντων, να μην σας μπλαμπλαδίζω άλλο, πάμε να προχωρήσουμε, εδώ βλέπουμε και το μυστέρι. Μέσα, το πρώτο πράγμα που συναντάμε, βασικά δεν είναι το πρώτο πράγμα, είναι το δεύτερο, είναι ένα μετάλλιο. Μου θυμίζει, είναι από πυλό, honor, τιμή, και γράφει πάνω with faith,
Έχει φράσεις από το παιχνίδι και από το lore They will be of iron, villainously masculine, in great armor shall I shod them with. Anyway, βλέπουμε το εικαστικό, είναι αυτό εδώ, είναι προφανώς έμβλημα παράσημο, γράφει Honor, δεν έχω παίξει το παιχνίδι, η ευκαιρία μου είναι τώρα. Μπαίνει εδώ πέρα σε μια όμορφη βελουδένια οπή. Από κάτω εικαστικό βλέπετε πανέμορφο και εδώ πέρα βλέπουμε κάποια λόγια από το παιχνίδι, ένα βασικό χαρακτήρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν σας το διαβάζω γιατί θα κλάψει κάτι πικραμένος με τα αγγλικά μου, οπότε ναι. Ξανάπεσε. Τέλος πάντων δεν μας πειράζει, πάει στην άκρη κανονικά. Τι άλλο έχει αυτό, ανοίγει, παίζει να ανοίγει, πρέπει να ανοίγει. Λογικά ελπίζω να ανοίγει. Δεν μπορεί να μην ανοίγει. Μήπως και μου το χαλάσω. Ξέρετε και έχει μέσα κρυφό περιεχόμενο το οποίο δεν ανοίγει. Ναι, για κάποιο λόγο δεν ανοίγει. Αλλά δεν πειράζει, πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι αυτό εδώ, είναι το artbook του παιχνιδιού, το οποίο είναι και αυτό εντυπωσιακό. Αυτή τη φορά θα φέρω την κάμερα κάτω να το δούμε. Βάλω και το παράσημο εδώ. Είναι εντυπωσιακό. Γυαλιστερή έκδοση, γυαλιστερές σελίδες, καλή έκδοση. Όμορφο εικαστικό. Βλέπετε και μια οπή εδώ πέρα, ένα boom που σκάει από το φως. Δεν μας πειράζει αυτό. Όπλα, καράβια, διαστημόπλια. Καράβια. Όταν λέω καράβια, εννοώ διαστημόπλια. Το Warhammer στην Ελλάδα έχει μεγάλη παράδοση. Ξέρω πολλά άτομα τα οποία παίζουν Warhammer, ασχολούνται με το Warhammer. Αυτό ήταν το artbook, έχει πολλά πράγματα μέσα. Μέσα έχει το CD του soundtrack, the original soundtrack, βέβαια είναι σε χάρτινο, έχει 19 κομμάτια. Το επόμενο που βλέπω είναι αυτό. Είναι κάποιες κάρτες από το παιχνίδι. Έχει ένα κωδικό από πίσω. Προφανώς είναι για card game. Με χαρακτήρες μέσα. Θα μου επιτρέψετε αυτό να μην το ανοίξω. Δεν θέλω να το ανοίξω για κάποιο λόγο. Θέλω να το κρατήσω σφραγισμένο. Ελπίζω να με συγχωρήσετε. Αλλά δεν θέλω, πραγματικά δεν θέλω να το ανοίξω. Και τελευταίο και καταϊδρωμένο έρχεται το παιχνίδι. Το οποίο παιχνίδι είναι σφραγισμένο. Βέβαια, πολλές φορές κάτι τέτοια λες, όχι Θεέ μου, χαλάει τη συλλεκτική, την ανοίγει, ενώ εντάξει, ποιος θα το παίξει, μπορεί να, ποιος ξέρει γιατί το ανοίγει. Γενικά είμαι της άποψης ότι τα πράγματα είναι ωραία να παίρνουν αξία πάνω μας ή γενικά όταν έχουμε κάποια πράγματα χρησιμοποιώντας τα. Το να τα βλέπουμε μόνο και απλά να μην τα χρησιμοποιούμε ποτέ ή να μην τα αγγίζουμε ή οτιδήποτε, δεν ξέρω, είναι εκτός της δικής μου φιλοσοφίας. Μέσα είναι το παιχνίδι το οποίο έρχεται σε δύο DVD, δύο disc, disc 1, disc 2. Καιρό έχω να δω τέτοιο CD, τέτοιο DVD μάλλον, τέτοια θήκη. Και μέσα έχουμε manual, instruction manual. Όταν κάποτε ακόμα στα παιχνίδια βγάζανε σοβαρά manual, ο κωδικός είναι από πίσω, εντάξει. Το οποίο είναι, εντάξει, ασπρόμαυρο, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά τουλάχιστον είναι ένα addition στη συλλογή. Γενικά είναι ωραίο να βλέπεις manual μέσα στα παιχνίδια και ας μην τα διαβάσεις ποτέ. Κάποια στιγμή θα τα ξεφυλίσεις και θα νοσταλγήσεις το παρελθόν σου. Οπότε εν ολίγης παιδιά να ξαναανεβάσω την κάμερα λίγο πιο ψηλά. Αυτό εδώ ήτανε Warhammer με όλα τα όμορφα πράγματα που είχε μέσα. Να τα βάλω το ένα δίπλα στο άλλο. Μ' αρέσει να είναι ανοιχτό. Μ' αρέσει γιατί γενικά προσδίδει άλλο κύρος, είναι το εικαστικό του όλα τα λεφτά. Ελπίζω να σας άρεσε. Αυτό εδώ ήταν παιδιά. Το είχαμε πάρει τότε με το φίλο Δημήτρη 7 ευρώ. Δημήτρης το έχει ανοίξει και αυτό στο κανάλι του. Τσεκάρετε το και εκεί αν γουστάρετε και αν θέλετε. Γέρνει λίγο να το φέρουμε σε μια ευθεία. Ναι. Ελπίζω να σας αρέσει. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Τσεκάρετε το. Ίσως να το βρείτε. Ίσως και όχι. Δεν ξέρω. Σε εσάς έγινε αυτό. Από μένα να σας χαιρετήσω. Κώστας εδώ. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing, παιδιά. Και άμα βρω καμιά καλή προσφορά, δεν θα περιμένω κανένα 8 μήνο πάλι. Να έχετε μια όμορφη μέρα από μέρα. Γεια σας.